Καλημέρα κύριε Κουμπούρη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Λοιπόν, τα είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες προ-απόφασης, τώρα έχουμε την απόφαση. Αν είστε, καταρχήν, αν είστε ικανοποιημένοι γενικά, σε γενικές γραμμές με την απόφαση της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είναι καθαρό. Κύριε Κονταρίδη, θέλω να σας πω το εξής. Για τα 10 χρόνια περικοπών που έχουν γίνει, από το 2010 σχεδόν που άρχισαν μέχρι το 2020, έχουν οι συνταξιούχοι τραβήξει τα πάντινα. Έχουν πολύ μεγάλες περικοπές στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις και στα δώρα τους όσον αφορά τις συντάξιμες αποδογές, για να μην πούμε όλα τα άλλα. Έβγαλε μία απόφαση το Συμβούλιο Επικρατείας το 2015, η οποία έλεγε για το 11μηνο από τον Ιούλιο μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου του Μάη του 2016 να αποδοθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Είναι ένα μικρό ποσό αυτό στο σύνολο αυτών που έχουμε χάσει. Ήρθε η σημερινή κυβέρνηση. Έκανε πιλωτική δίκη ο κύριος Υπουργός, όπως είπε, για να μην τρέχουν οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια. Η απόφαση αυτή λοιπόν έρχεται να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση τώρα που την έχουμε τμηματικά και όχι για όλους τους συνταξιούχους, που είναι μια πολύ μεγάλη αδικία. Και στους συνταξιούχους που εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζονται οι περικοπές που έγιναν για αυτό το διάστημα. Και οι περικοπές είναι στις κύριες συντάξεις. Κύριες συντάξεις παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι, αλλά οι περικοπές μέχρι το 2015 δεν έγιναν σε όλους. Αυτοί που έπαιρναν κάτω από 1.000 ευρώ δεν τους έγινε περικοπή. Στις επικουρικές συντάξεις. Οι επικουρικές συντάξεις παίρνουν 1.100.000 συνταξιούχοι και σε αυτούς δεν θα αποδοθεί η περικοπή της περικοπής. Και το τρίτο, τα δώρα. Τα δώρα περικόπησαν σε όλους τους συνταξιούχους. Από τα δώρα δεν παίρνει κανείς τίποτα. Δεν είναι αυτές περικοπές του 11μηνου, όπως οι περικοπές αυτές βεβαίως συνεχίζονται για όλα τα χρόνια. Δηλαδή, αν δοθούν αυτά τα αναδρομικά, δεν δίνονται ξανά ούτε τα δώρα, ούτε η διαφορά στις επικουρικές, ούτε η διαφορά στις κύριες συντάξεις. Αφορά χρήματα ενός 11μηνου από τα 80 δισεκατομμύρια συνολικά για όλα που μας έχουν κόψει, έρχονται και βγαίνουν 3.900, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια να μας αποδοθούν, και αυτά δεν αποδίδονται. Είναι ένα πράγμα παράδεκτο αυτό. Πώς να το κύριε Κουμπούρη, δηλαδή, να σας ρωτήσω. Επειδή υπάρχει η εικόνα ότι για όσους τώρα οι συνταξιούχοι, όταν αυτοί οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, συγγνώμη, πάρουν τα αναδρομικά, δεν θα έχουν δικαίωμα να προσφύγουν εκ νέου για να πάρουν τα αναδρομικά όσον αφορά τις επικουρικές και τα δώρα. Εσείς θα συστήνετε στους συνταξιούχους να συνεχίσουν τις προσφυγές ή να πάρουν τα χρήματα? Καταρχάς, γιατί σε ρωτάω, ξέρετε γιατί υπάρχει μια λογική. Πέφτουν τώρα, ξέρετε, και δικηγόροι, υπάρχει μια ολόκληρη σπέκουλα για 2.000 λόγους. Άρα, επειδή εσείς εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή για ένα φορέα, είναι καλό να ακούσουμε τη δική σας γνώμη αυτό. Καταρχάς, εμείς είμαστε η Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιουχικών Οργανώσεων, που είμαστε το ΙΚΑ, η Συνταξιουχή του Δημοσίου, του ΟΑΕ, των Εμπόρων και ακόμα τα επικουρικά των επικουρικών ταμείων. Όλοι οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις είμαστε 10. Δεν πρέπει να βιαστεί κανείς. Πρέπει να μελετήσουμε καλά το ζήτημα για το πώς θα κινηθούμε νομικά. Είναι άλλο πράγμα, κύριε Κονταρίδη, να χειρίζεσαι πράγματα για να έχεις ένα δεδικασμένο που μπορεί να τα χειριστείς με 50-100 ανθρώπους, και είναι άλλο πράγμα να στείλεις 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους με αμφίβολη όλη αυτή την πορεία να κάνουν αγωγές και να πληρώσουν εκατομμύρια. Θυμάστε ότι αυτό λέγαμε και τα περασμένα χρόνια, όταν ορισμένοι κατήφθηναν σκόπιμα τους συνταξιούχους να πηγαίνουν στα δικαστήρια. Τότε λοιπόν εμείς είπαμε, μην τρέχετε, θα κάνουμε κάποια προσφυγή εκείνη που χρειάζεται, και όταν βγει ένα δεδικασμένο, όταν βγει λοιπόν το δεδικασμένο, ισχύει για όλους. Δεν μπορεί, έκανε ο Κονταρίδης ας το πούμε προσφυγή, δεν έκανε ο Κουμπούρης, να βγει για τον Κονταρίδη
και να μην το πάρει ο Κουκουλής. Ναι. Όπως έγινε και τώρα στην υπόθεση αυτή που είναι κουτσουρεμένη βέβαια. Χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία, χρειάζεται να μην τρέχουν οι συνταξιούχοι, γιατί βλέπω όλοι τρέξτε, έχουμε περιθώριο μέχρι το τέλος του 2020 να δούμε αυτά τα ζητήματα. Εμείς θα πιέσουμε την κυβέρνηση και με αγωνιστικές κινητοποιήσεις πολιτικά να δώσει λύση, γιατί βλέπετε τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις αλλά οι κυβερνήσεις δεν τις εφαρμόζουν. Mm-hmm. Σε αυτό έχει ευθύνη και θέλουμε να τα λέμε όλα. Δεν είμαστε μνήμονες και η προηγούμενη κυβέρνηση, και σας παραπέμπω στις δηλώσεις που είχα κάνει απ' έξω από το Μέγαρο Μαξίμο του Μάρτη του 19, όταν συναντηθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα, που του βάλαμε τότε το ζήτημα να αποδοθούν τα αναδρομικά. Και εκείνος μας είπε υπάρχει δημοσιονομικό οικονομικό πρόβλημα και θα τα αποδώσει όταν διευκολυνθεί η κυβέρνηση δημοσιονομικά. Μάλιστα. Να μην τρέχουν οι συνταξιούχοι, γιατί βλέπω και σήμερα και καλά το τονίζετε, νομικά γραφεία, εφημερίδες ορισμένες, τρέξτε τώρα για αγωγές, τρέξτε, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ο Υπουργός είπε, έκανε την πιλωτική δίκη να μην τρέχουν συνταξιούχοι στα δικαστήρια. Δεν έχουν πολιτική ευθύνη για αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείτε, είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Και ορισμένοι από αυτούς, αρκετοί συνάδελφοί μας που έκαναν από το 2010 αγωγές μέχρι σήμερα, έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι νόμος της ζωής, καταλαβαίνετε. Να. Άρα, λοιπόν, αναμονή. Άρα αναμονή. Λοιπόν, κύριε Κουμπούρη, εμείς θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα και με τον κύριο Πέτσα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ.